Κατέρχομαι στις επόμενες εκλογές του Μαΐου με το ψηφοδέλτιο Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη. Συνεχίζουμε και αυτή την τετραετία να ολοκληρώσουμε ένα σημαντικό έργο το οποίο έχει γίνει σε όλη την περιφέρεια και στην Κορινθία. Τι έχετε να πείτε για τις αποφάσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας για τη διαγραφή των 5 περιφερειακών συμβούλων? Νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί αρκετά με αυτό το θέμα. Έχει λήξει. Εμείς ακολουθούμε μια νέα πορεία. Ο κόσμος και η κοινωνία του Λουτρακίου και της ευρύτερα της Κορινθίας ξέρει ότι ποιος έχει δώσει αγώνες για την Δημοκρατία και δεν ασχολούμαστε πλέον με αυτό το θέμα. Ήσασταν όμως ένας τέλεχος πάρα πολλά χρόνια στην παράταξη. Έχετε δώσει αρκετά από την προσωπική σας ζωή. Έχετε προσφέρει πάρα πολλά, ειδικά στην Κορινθία. Έχετε σταθεί πάντα αρρωγός και συμπαραστάτης σε πάρα πολύ κόσμο, προβάλλοντας και το κόμμα και τις θέσεις του. Και φαντάζομαι ότι αυτό σας στεναχώρησε. Δεν θέλω να ξανασυνεχίσω το θέμα αυτό. Απλά ξαναλέω ότι μια πικρία υπάρχει, γνωρίζοντας, όπως είπατε εσείς πολύ καλά, μέσα μου τι αγώνες έχω κάνει για τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές του κόμματος είναι αυτές. Αλλά ξαναλέω ότι η κοινωνία θα δείξει στις εκλογές τη λάθος απόφαση που πήρε το κόμμα. Εσείς συνεχίζετε με τον κύριο Τατούλη. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα σχέδια της περιφέρειας για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη κάποια σημαντικά έργα. Θα ήθελα να πούμε περισσότερο για το Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θοδώρων, ότι ποια έργα είναι ήδη δημοπρατημένα και ποια είναι στο άμεσο μέλλον να δημοπρατηθούν. Είναι μια εργολαβία 950.000 ευρώ, η οποία έχει δημοπρατηθεί από το Σεπτέμβριο του 2018 και αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του Ισμούν και των Αγίων Θεοδώρων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο. Θέλω να γνωρίζει και ο κόσμος ότι δυστυχώς οι αγκυλώσεις και οι αγραφοκρατίες συνεχίζουν να παραμένουν. Αλλά τέλος πάντων, για τη διαδικασία έγκρισης από το ελεκτικό συνέδριο, όταν ένα ποσό έργου είναι πάνω από κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε βέβαιοι ότι μέσα στον Μάρτιο θα ξεκινήσει αυτή η εργολαβία. Θα συμπεριλάβει ένα κομμάτι του Ισμού, αναβάθμιση του Ισμού. Ένα έργο μεγάλο, 1.060.000 ευρώ, το οποίο αφορά το κομμάτι Σχήνος Αλεποχώρη. Έχουμε ρίξει σε αυτό το έργο 423.000 ευρώ και μάλιστα πρόσφατα στο περιφερειακό πήραμε μια έγκριση για παραπάνω 36.000 ευρώ. 1.060.000 ευρώ, αυτό βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο από τις 24 Δεκεμβρίου και ευελπιστούμε ότι και αυτό μέσα στο Φεβράριο θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε να πάει για υπογραφή της σύμβασης. Έχει δημοπρατηθεί ήδη αυτό το έργο. Και έχουμε στόχο 3 σημαντικά έργα. Να πω όμως ότι εξασφαλίσαμε τη λειτουργία του βιολογικού αθαρινού των Αγίων Θεοδώρων, ένα έργο 12 εκατομμυρίων ευρώ, που ξέρουν πολύ καλά οι δημότες όλου του Δήμου, ότι αν δεν τον εξασφαλίζαμε αυτή την πίστοση για τη λειτουργία μαζί με τη ΔΕΙΑΛΠ, 100.000 θα βάλει η ΔΕΙΑΛΠ, 780.000 περιφέρεια, το έργο θα απεντασσόταν στο σύνολό του και θα απαιτείται η επιστροφή των χρημάτων από το Δήμο Λουτρακίου. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αν 10 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή επέρχονταν εις βάρος του Δήμου, θα ήταν μια καταστροφή ολοκληρωτική. Το αληθικό καταφύγιο των Αγίων Θεοδώρων, ευελπιστούμε ότι εάν ο Δήμος θα ολοκληρώσει σύντομα τις μελέτες, 3.800.000 ευρώ, είναι και αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και θα κλείσω με ένα σημαντικό έργο που αφορά και τον τουρισμό του Λουτρακίου, ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του Λουτρακίου, 5 εκατομμύρια ευρώ έργο, είναι δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, σε ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο εξασφαλίστηκε για το Λουτράκι. Και επειδή προχθές είχαμε τους όχι Κορινθίας και δεν συμμετείχε ο Δήμος Λουτρακίου, γιατί δεν είναι σε μειονεκτική περιοχή, αφορούσε ορεινούς και ημερινούς όγκους, εμείς έχουμε εξασφαλίσει 5 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σημαντικό έργο που καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες ότι εφόσον ολοκληρωθεί, πραγματικά θα αλλάξει όλη η όψη του Λουτρακίου, γιατί ουσιαστικά η όψη του παραλιακού μετώπου είναι έτσι από τους σεισμούς την εποχή των σεισμών. Το γνωρίζουν αυτό. Αυτά είναι σημαντικά έργα τα οποία ήδη, ξαναλέω, ήδη έχουν δημοπρατηθεί και τρέχουν. Και φυσικά η ολοκλήρωση του δρόμου των κόβων, των δύο κόβων, τα οποία εφόσον τελειώσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουμε δεσμευμένες πιστώσεις και θα τις υλοποιήσουμε. Το έργο αυτό, 1.000.000 ευρώ, αυτό το συγκεκριμένο έργο. Και νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού, ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη μέσα στο 2018, όλη την πενταετία, έχουν έρθει και έχουν προβάλει και την Κορινθία και το Λουτράκι πάρα πολλοί ξένοι tour operator και Έλληνες δημοσιογράφοι από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως το CNN Greece, όπως το Europe των Βρυξελών, ρώσικα μέσα ενημέρωσης και πολλά άλλα, τα οποία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβάλλουν και το Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίου Θεοδώρου.
συμμετέχοντας σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του τουρισμού και πάντοτε ο Δήμος, όποτε θέλει και ο LTO, μπορεί να συμμετάσχει στο περίπτωρο της περιφέρειας Πελοποννήσου για να δείξει και τη δική μας φιλοσοφία όλου του Δήμου Λουτραγίου. Ο κύριος Καραβούλης μας είπε ότι υπό την αιγίδα, με την υποστήριξη μάλλον της περιφέρειας Πελοποννήσου, θα γίνει ένα συνέδριο. Είμαστε στις διαδικασίες ολοκλήρωση αυτής του προγράμματος, του αθλητικού συνεδρίου, για όπως ήδη φέτος κάναμε 3 μεγάλα συνέδρια στο Λουτράκι, τον ΟΡΙΛΑ, 600 συνέδρια, τον Economist και τον ΑΜΕΑ. Καταλαβαίνετε ότι εμείς σαν περιφέρεια στηρίζουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο το Λουτράκι. 3 μεγάλα συνέδρια, πανελλήνιες συνέδρια γίνανε στο Λουτράκι. Έτσι και τώρα προγραμματίζουμε ένα μεγάλο αθλητικό συνέδριο με χορηγία της περιφέρειας Πελοποννήσου και το οποίο καταλαβαίνετε πολύ καλά τι δυναμική θα προσδώσει το τόπο.